Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον και την Κατερίνα Σόκου από εκεί. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, Κατερίνα. Επίσημη αντίδραση, επίσημη ανακοίνωση για το τι έγινε, πώς πήγε αυτό το τετ-α-τετ, δεν έχουμε. Ξαναλέω, έχει το ενδιαφέρον του αυτό το γεγονός. Πάμε να δούμε τι πληροφορίες έχουμε όμως. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι έγινε μια αναγνωριστική συνάντηση ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Καλησπέρα, Ασία. Καταρχάς να σου πω ότι όντως μέχρι πριν από λίγα λεπτά δεν υπήρχε ακόμη κάποια ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο για τη συνάντηση, κάτι που είναι ασυνήθιστο. Ενώ και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι να πούμε ότι είναι ενοχλημένοι από τις συνθήκες κάλυψης της συνάντησης, γιατί δεν βρέθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί στην έναρξη της συζήτησης, ενώ περίμεναν 2 ώρες στο διάδρομο για να μπουν μετά για αυτή την αμήχανη στιγμή που είδαμε, χωρίς δηλώσεις ουσιαστικά μπροστά στις κάμερες. Να πω εδώ ότι είχαμε εκατέρωθεν, όπως είδαμε, δηλώσεις για επικοδομητική συνάντηση, αλλά διπλωμάτες σημείωναν ότι ο πάγος δεν έσπασε, ενώ δεν υπήρξε απτή πρόοδος ούτε σε οποιοδήποτε βασικά θέμα από τα πολλά ζητήματα τα οποία βρέθηκαν στην ατζέντα τους. Να θυμίσω ότι σε προηγούμενη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ο στόχος της συνάντησης ήταν η αποτελεσματική διαχείριση των διαφωνιών. Και είναι γεγονός ότι τα δύσκολα θέματα παραμένουν στο τραπέζι. Οι συζητήσεις είδαμε ότι θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο, στρατιωτικό και διπλωματικό, αλλά παρά τις προσδοκίες για πρόοδο δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση ούτε στους 400 ούτε για τον ρόλο των Κούρδων μαχητών στη Συρία, ενώ όπως υπογραμμίζουν αναλυτές, όχι μόνο δεν λύθηκε κανένα θέμα, αλλά αυτό το γεγονός υπογραμμίζει ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σε βάλτωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.